έχουν και σε σένα. Και στο συνάδελφος, φίλος, καλός, Νίκος Ελευθερόπουλος, σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλημέρα. Λίγο την όρεξη, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι είναι Πάσχα και πώς τους βλέπαμε. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει και μπάρμπεκιου για το νέο. Είναι πάντως στη γραμμή των αρχηγών. Αυτό το κλίμα που το είδαμε τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και ίσως είναι και ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, μιας και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κόμματα σήμερα και για υποψηφίους, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση και μια, αν θέλετε. Εντάξει, το ταμείο πάντοτε το κάνεις μετά το άνοιγμα της κάλπης, αλλά πάμε να κάνουμε αυτού του είδους της αναμέτρησης, της πολιτικής αναμέτρησης στο ταμείο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν νομίζω, κύριε Στούβο, ότι ήταν επί της ουσίας συζήτηση αυτή που έγινε σε κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν ήταν επί της ουσίας συζήτηση περισσότερο για τα ευρωπαϊκά, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ευρωεκλογές, άλλωστε και στο συμπαθητικό χωριό και με τους φίλους εκεί και συμπατριώτες. Αν τους ρωτάγατε τι γίνεται για τις ευρωεκλογές, μάλλον δεν θα είχαν την ίδια ομοφωνία. Άσχετο αν θα πάνε στην κάλπη ή δεν θα πάνε, γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα στις κάλπες των ευρωεκλογών. Μπορεί να μην είναι η ίδια η συμμετοχή. Άλλωστε, έχει δοκιμαστεί και παλιότερα η κινητοποίηση αυτή για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους, για τη γειτονιά τους, για το χωριό τους, για την πόλη τους, την περιφέρεια, να κινηθούν. Δίνει και μια κινητικότητα ευρύτερα στις ευρωκάλπες. Θυμόμαστε παλιά. Και συνέχεια ότι είναι μικρότερη η συμμετοχή, όχι μόνο από τις βουλευτικές, αλλά και από ανάλογες αναμετρήσεις. Δηλαδή, είναι τα θέματα της δημοκρατίας, όπως λέμε. Πολλές φορές και η ένταση φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή. Πολλές φορές και η βεβαιότητα ότι ο κύριος Δάρας ή ο κύριος Ελευθερόγλου έχει δώσει ένα έργο, μειώνει τη συμμετοχή. Αλλά τώρα για να πάμε στην ουσία. Η ουσία, νομίζω, αυτής της περίοδου ήταν ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όλοι οι συμπολίτες μας, έστω και με υστέρηση χρονική και ποιοτική σε ένα βαθμό, και αυτό με ευθύνη των κομμάτων κυρίως, μπήκαν σε μια πολιτική συζήτηση και στην αναζήτηση μιας πολιτικής επιλογής. Και αυτό φάνηκε, νομίζω, περισσότερο το τελευταίο 15ήμερο, που μέσα από τις εντάσεις που είτε στήθηκαν, είτε καλλιεργήθηκαν, είτε και αντιμετωπίστηκαν μέσα από τους χειρισμούς της πολιτικής καμπάνιας, ας το πω έτσι, υπήρξε μια άλλη, ας το πούμε, πολιτική ζωντάνια στους συμπολίτες μας. Όχι όσοι θα θέλαμε. Και όσοι χρειάζεται ο τόπος και πολύ περισσότερο η Ευρώπη. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια υστέρηση, γιατί άλλωστε η διαφορά, η χρονική, με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, γιατί ουσιαστικά έχουμε σχεδόν 4 χρόνια να αντιμετωπίσουν μια πολιτική κάλπη οι συμπολίτες μας, αυτό δίνει την πίεση και μια ένταση παραπάνω, που την ξεκίνησε, νομίζω, πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση με το περιβόητο περί δημοψηφίσματος του κυρίου Μητσοτάκη, και συνεχίστηκε σε ένα βαθμό και από την κυβέρνηση, που μπήκαν τα δύο πολιτικά σχέδια, να το πω έτσι. Άρα υπάρχει ένα θέμα επίδικου και πολιτικής επιλογής. Δεν ξέρω κατά πόσο οι περισσότεροι συμπολίτες μας το βλέπουν έτσι. Αυτό το επίδικο, κύριε Ελευθερόγλου, είναι όμως αυτόν που δεν θέλουμε ή αυτόν που θέλουμε? Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε εσάς όλους. Γιατί πραγματικά έχει μαραθώνιο ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας. Άρα λοιπόν, καλή δύναμη και σε εσάς που είστε μπροστά και στους συναδέλφους που είναι πίσω από τις κάμερες, που τραβάνε ίσως περισσότερο λούκι αυτές τις μέρες. Εγώ θα έλεγα ότι πάμε σε εκλογές σε συνθήκες πόλωσης. Σε συνθήκες πολύ σκληρού ανταγωνισμού, λες και έχουμε εθνικές εκλογές και όχι ευρωεκλογές. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά δεν έχουμε τηλεοπτική αναμέτρηση των υποψηφίων. Παρόλο που η κυβέρνηση το ζήτησε, δεν πήγαμε σε μια τηλεμαχία ώστε να δούμε πραγματικά θέσεις, προτάσεις και απόψεις των πολιτικών αρχηγών, ώστε οι πολίτες, βλέποντας προγράμματα, να κρίνουν και να συγκρίνουν πολιτικές. Τρίτον, πάμε σε συνθήκες που την επόμενη μέρα ή θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει πήραμε το μήνυμα, ή θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να ζητάει εκλογές. Αυτό θα φανεί από το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών και τη διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Τι μας ξημερώνει? Ο κύριος Τσίπρας, τον άκουσα εδώ προχθές, αν θυμάμαι καλά, στην ΕΡΤ. Εχθές στην ΕΡΤ, τον κύριο Λασκαράτου και στην κυρία Μιχαλιδάκη, ο οποίος στην ουσία είπε ότι αν το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που θα μας οδηγήσει σε εξελίξεις, δεν απέκτησε το ενδεχόμενο πρόωρων εθνικών εκλογών. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο το διακύβευμα αυτή τη κάλπη τη Κυριακή. Και δεν ξέρω αν οι πολίτες πραγματικά έχουν συνειδητοποιήσει το τι ψηφίζουμε την Κυριακή αυτή. Θα έπρεπε, κύριε Στούμπο, να είναι αυτό το ερώτημα στις συγκεκριμένες εκλογές, με την έννοια ότι, όπως είπατε και το περιγράψατε προηγουμένως, έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από τότε που. Από το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι, να πάμε στις εκλογές. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πολάκης είχε πει ότι πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Και βεβαίως όλο αυτό έχει πάρει ένα χαρακτήρα αποδοχής ή όχι της κυβέρνησης, περισσότερο δηλαδή αποδοκιμασίας, αν θέλετε, της σημερινής κυβέρνησης, παρά μια
ψήφος θετική. Έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω για όσους μας βλέπουν και σήμερα, ότι στις κάλπες τις πολιτικές, και οι ευρωεκλογές είναι και αυτές πολιτικές κάλπες, και οι άλλες είναι πολιτικές, αλλά περισσότερο οι ευρωεκλογές, ούτως ή άλλως βγαίνουν πολιτικά μηνύματα, αλλά και περισσότερο οι κυβερνήσεις, εν προκειμένου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κρίνεται, επιδοκιμάζεται, αποδοκιμάζεται με τον ένα ή με τον άλλο βαθμό. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για τη χώρα μας. Και στη γειτονική μας Ιταλία, το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης θα σημαίνει πολλά. Παραδείγματος, μια σειρά νομοσχέδια, το λέω για όσους μας ακούνε, που ήταν να περάσει σε σχέση με το μεταναστευτικό και τα ζητήματα ασφάλειας δίπλα, η ξενοφοβική και σχεδόν ακροδεξιά λέγκα, έτσι όπως έχει οδηγηθεί από τον κύριο Σαλβίνη τώρα, τα αφήσαν λίγο πιο πίσω για να μην έχουν επίδραση άμεση στο θέμα της κάλπης. Το μήνυμα που λέει και ο συνάδελφος προηγουμένως, εγώ νομίζω που δόθηκε ούτως ή άλλως, γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα εντάξει είμαστε πριν από την κάλπη, αλλά εγώ την άποψή μου λέω και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης, το να ζητάει εκλογές δεν θα είναι καινούριο. Και να ξαναζητήσει όποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα πει με προφανή, ας το πούμε, μια δεδομένη εικόνα των δημοσκοπήσεων, το λέω έτσι. Παρότι μπορεί η εικόνα των δημοσκοπήσεων να φαίνεται λίγο διαφορετική μέσα από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και να δώσει και άλλα χαρακτηριστικά, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένως με τα στοιχεία που παρουσιάσατε, και μόνο το 500.000 των νέων ψηφοφόρων, που δυστυχώς νομίζω και ανησυχώ γι' αυτό, νομίζω το είπαν και οι δύο επικεφαλείς και τα άλλα κόμματα, δεν φαίνονται και πολύ ως πλημμυρίδα στην κάλπη, ως πλημμυρίδα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι. Με την έννοια, αν θα πάνε ή όχι. Αν θα πάνε, ναι. Και νομίζω να πούμε και ένα κάλεσμα και εμείς και ως δημοκράτες και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι, ότι καλό θα είναι, όποια άποψη και αν έχουν, μικρότερη ή μεγαλύτερη πληροφόρηση, να πάνε στην κάλπη. Γιατί πρέπει να είναι σε ένα βαθμό τουλάχιστον συμμέτοχοι. 2,6% ήταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι, κοιτάξτε όμως, εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους, δεν κρύβομαι, ότι τότε είχαμε ένα φαινόμενο πλημμυρίδας προς την αριστερά, να το πω έτσι, και προς το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω και πιο συγκεκριμένα. Γιατί πολλοί κόσμος είχε ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι πολλοί κατά τη γνώμη μου ισχύει ακόμα, αλλά αυτό θα το δούμε και στις κάλπες, για τη χρεοκοπία της χώρας. Τώρα έχουμε μια τετραετία που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως και να το βλέπει κανείς, φιλικότερα ή με αντιπαλότητα προς την κυβέρνηση, έχει κόστος για την κυβέρνηση αυτό. Το θέμα είναι πόσο μπόρεσε να επιδράσει ή θα επιδράσει αυτή η μικρή ή μεγαλύτερη ανάταξη που παρουσιάζει η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο με την έξοδο από τα μνημόνια και να το αξιολογήσουν οι πολίτες. Τώρα ο άλλος το λέει παροχές, ο άλλος το λέει εκστρατεία, ας το πούμε, διαφθορά σε εισαγωγικά. Η πραγματική διαφθορά ήταν αυτή που ζήσαμε στην Αυστρία, να το θυμίσω έτσι, μια και μιλάμε για τις Ευρωκάλπες. Το λέω από την καραμπόλα αυτή για να θυμίσω στους πολίτες ότι πολλές φορές δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη το φαινόμενο πολιτική και διαφθορά πάει μαζί. Και κατά τη γνώμη μου είναι αυτό από τα πρωτεύοντα που πρέπει όλοι μας, ασχέτως τι διαλέγουμε, τι θα διαλέξουμε αύριο στην κάλπη, να απαιτούμε στις δημοκρατίες τα αντίβαρα του ελέγχου, όχι μόνο από τη δικαιοσύνη, αλλά και από τους θεσμούς διαφάνειας και πληρότητα, το πούμε, για τις δημοκρατίες, ώστε να είναι πιο ασφαλής η εκτίμηση και η αξιολόγηση των προσώπων. Εγώ θα παραμείνω λίγο, κύριε Ελευθερόπουλο, σε αυτό το θέμα που είπα για τους νέους. Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη γενικότερα στην πολιτική. Ανέφερα προηγουμένως το πολύ χαμηλό ποσοστό, 42,6% συμμετοχή το 2014 στις ευρωεκλογές γενικώς. Άρα λοιπόν πολύ χαμηλό ποσοστό. Και όλο αυτό μήπως είναι και αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών που λαμβάνονται αποφάσεις μέσα πίσω από κλειστές κάμαρες. Δεν έχω συμμετοχή. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, να φτάσω και στο κομμάτι, ας πούμε, των ευρωεκλογών, για το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το που πάει η Ευρώπη γενικότερα. Και το που πάει λοιπόν η Ευρώπη. Άρα λοιπόν είναι ο κόσμος απογοητευμένος. Σου λέει και να πάω να ψηφίσω και να πάω να μην ψηφίσω. Εγώ θα έλεγα ότι και το σκηνικό πόλος δεν βοήθησε σε αυτό. Δηλαδή, πολλοί πολίτες σκεπτόμενοι και κυρίως οι νέοι, οι οποίοι γενικά με την πολιτική δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία χρόνια, γυρίζουν την πλάτη. Και θεωρώ ήταν και λάθος στρατηγικά το ότι δεν κινητοποιήθηκαν τα κόμματα με καμπάνιες, γιατί πήραν χρήματα για καμπάνιες διαφημιστικές, και το Υπουργείο Εσωτερικών να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους να πάνε στις κάλπες. Εγώ θυμάμαι, και μπορεί να το θυμάται και ο Δημήτρης Παλιού, είμαστε και οι δύο, το φοβερό σποτ που είχε φτιάξει ο Λαλιώτης με το τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου με αεροπλάνα και βαπόρια, αν θυμάμαι καλά. Είμαστε... Έτσι. Και οι τρεις είμαστε πολλά χρόνια. Είχε κινητοποιηθεί όμως τότε πολλοί κόσμοι και πήγε στις κάλπες. Έχουμε θέμα με τους νέους ψηφοφόρους, έχουμε θέμα. Κυρίως και αυτό, και οι δημοσκόποι δεν μπορούν να ανιχνεύσουν το αποτέλεσμα. Βλέπουμε για πρώτη φορά βάζουν στις μετρήσεις το χαμηλότερο και το υψηλότερο. Δηλαδή προσπαθούν και αυτοί να μαντέψουν, διότι δεν μπορούν να καταμετρήσουν πολίτες οι οποίοι δεν σηκώνουν τα σταθερά τηλέφωνα, πολίτες οι οποίοι είναι Ρωμά, πολίτες οι οποίοι είναι μετανάστες, οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν,
πολίτες που ψηφίζουν για πρώτη φορά, που είναι μεγάλο το νούμερο, δηλαδή είναι 500.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε και χαμηλά. Που πιθανότατα να λένε. Και να μην απαντούν κιόλας. Να μην απαντούν ή να λένε επίτηδες. Οι πληροφορίες που είχα από δημοσκόπους ήταν ότι στην ουσία μετρούν τους τελευταίους ψηφοφόρους, δηλαδή αυτούς που ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, και από αυτούς γύρω στο 40% συμμετέχουν στο ερώτημα που τους γίνεται. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το τι θα γίνει. Μπορούν να πούμε με βάση τη δημοσκοπής ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Το κρίσιμο όμως και πραγματικά ερωτηματικό είναι εάν θα υπάρχει μεγάλη διαφορά ή κάνει τέτοια ή μικρή διαφορά τέτοια που θα δώσει στα δύο κόμματα την επόμενη μέρα να χαράξουν στρατηγική τους. Και το κυρίως, τι θα γίνει από το δεύτερο και κάτω. Δηλαδή θα δούμε ποιος θα είναι τρίτος, που είναι πολύ σημαντικό διακύβημα στην Ελλάδα, και κυρίως θα γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε στην Ευρώπη ένα σκληρό μέτωπο που επιστρέφει, ένα μέτωπο συντηρητισμού, για να μην χρησιμοποιήσω αυτό που είπε ο Δημήτρης, ακροδεξιάς λογικής. Υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι σε πολλές χώρες κερδίζει έδαφος. Άρα λοιπόν το κρίσιμο υπάρχει για μένα ερώτημα, το οποίο δεν τέθηκε στην διαδικασία αυτή και στη μάχη, πού θέλουμε να πάει ο κόσμος, πού θέλουμε να πάει η Ευρώπη. Κύριε Στούμπο, το διακύβημα είναι αυτό, θα έπρεπε να είναι αυτό, διότι βεβαίως. Καλή είναι η ανάλυση που κάνουμε και ο αντίκτυπος, ο οποίος είναι άμεσος το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, άμεσος στο εσωτερικό της χώρας, και το τι θα είναι, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εδώ όμως συζητάμε ότι πάμε να ψηφίσουμε και για ευρωεκλογές. Και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα διακύβευμα. Ποιο είναι κατά την άποψή σας, αυτό. Επειδή ούτως ή άλλως είμαστε λίγες ώρες πριν, εγώ θα πω, για να το συνεχίσω έτσι από τον εκλεκτό συνάδελφο, νομίζω ότι ο καθένας που θα πάει αύριο στην κάλπη δεν διαλέγει μόνο ένα ψηφοδέλτιο κόμματος. Πρέπει να διαλέξει και ικανούς πολιτικά ανθρώπους, δοκιμασμένους ή λιγότερο δοκιμασμένους, που να τους δίνει την εμπιστοσύνη του ότι πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, για το πραγματικό επίδικο, είναι ποιοι ευρωβουλευτές θα πάνε στην Ευρωβουλή από όλα τα κόμματα ή από αυτά τα κόμματα που θα έχουν το εκλογικό μέτρο, για να σταθούν στην οικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης. Εγώ δυστυχώς είδα ελάχιστους υποψήφιους, να το πω και έτσι. Μην μιλάμε μόνο για τις αφαιρετικές συλλογικότητες πολιτικές. Ενώ υποψήφιους συγκεκριμένους, είτε απερχόμενους ευρωβουλευτές, είτε επιδιώκοντες να γίνουν ευρωβουλευτές, που να βάλουν μια σειρά ζητήματα. Και είναι πολύ σωστό ότι θα ήταν και προτιμότερο σε αυτές τις ευρωεκλογές, αλλά είπαμε τη συγκυρία, την εξηγήσαμε την πολιτική πίεση που οδήγησε σε αυτή τη μεγαλύτερη, ας την πούμε έτσι, καλλιέργεια της ένταση με τα εσωτερικά θέματα. Όχι ότι στις άλλες χώρες δεν συζητάνε τα εσωτερικά θέματα, αλλά είναι μεγάλα τα επίδικα. Ας πούμε, σχεδόν πολλοί πιστεύουν, έχω συναντήσει ανθρώπους που νομίζουν ότι τη Δευτέρα αλλάζουμε κυβέρνηση. Ασχέτως τι θα ψηφίσουν. Δεν αλλάζουμε κυβέρνηση. Η μόνη βεβαιότητα ευρωπαϊκή χώρα που αλλάζει κυβέρνηση είναι η Βρετανία, που παραιτήθηκε η κυρία Μέη μετά από πολλές ταλαιπωρίες, που οδήγησε η κυρία Μέη, να θυμίσω και η κατάσταση του Brexit, να είναι ένα τεράστιο θέμα για όλους μας, ασχέτως πώς το προσεγγίζει κανείς, στην κατάρρευση του συντηρητικού κόμματος. Διότι αν θεωρήσουμε ότι εκεί οι δημοσκοπήσεις ακουμπάνε λίγο την πραγματικότητα ή τα exit poll, είναι ενδεχόμενο να δούμε μεθαύριο, τη Δευτέρα, σε μια χώρα σαν τη Βρετανία, που ήταν από τους πυλώνες της Ευρώπης, παρά τις αντιθέσεις της, την υπονόμευση και τα ρέστα της πορείας της, και να είναι το συντηρητικό κόμμα τέταρτο, όταν έχει μια παράδοση, ας το πούμε, ισχυρού διπολισμού με άκρος πλειοψηφικό σύστημα. Επίσης, να θυμίσουμε σε όσους μας βλέπουν, μια και είπατε και άλλα πολιτικά χρηστικά χρήσιμα, ότι είναι περίπου απλή αναλογική οι ευρωεκλογές. Αυτό βοηθάει και σε μια ευρύτερη αποτύπωση, και εγώ θα καλοδεχτώ την προσπάθεια και μικρότερων σχηματισμών, όχι των φασιστών, για να είμαι απόλυτα σαφής. Το λέω και ως πολίτης, το λέω και ως δημοσιογράφος, γιατί είναι ο πραγματικός κίνδυνος υπόσκαψης όχι μόνο της χώρας, όπως το ξανά έχουμε δει, αλλά και όλης της Ευρώπης. Αλλιώς, ότι υπάρχει και ένα κύμα στροφής προς το συντηρητισμό ευρύτερα, το βλέπουμε. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπάνον έκανε περίπου προεκλογική εκστρατεία στη γειτονική μας Ιταλία. Ο Μπάνον ήταν, ας το πούμε έτσι, αρχισεβουλάτορας του κυρίου Τραμπ. Και έχει ενεργό ρόλο και ανάμειξη, όχι απλά ως think tank, όπως λένε μερικοί και το πάμε στο θεωρητικό, στην άμεση εμπλοκή. Και να μην πιστεύει κανείς, από όσους μας ακούει, ότι η χώρα μας είναι μόνη της στον κόσμο ή μόνη της στην Ευρώπη. Όλα έχουν μία αλληλοσύνδεση, και γι' αυτό ακριβώς η επιλογή του πολίτη, και γι' αυτό το ξαναλέω ως κάλεσμα και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, το να πάρει θέση. Είναι η συμμετοχή. Να την πάρει θέση είναι η συμμετοχή, γιατί μετά απλά είμαστε καφενείο σχολιασμού. Ενδεχομένως να εκτρεπόμεθα και εμείς σε έναν βαθμό, με την έννοια ότι οι εκκλήσεις μας να είναι και εκκλήσεις, πώς το λένε, προσφορά στα κοινά. Όχι τώρα επειδή λέμε, α, είναι δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι που ανακατεύονται. Το θέμα είναι πώς ανακατεύονται. Απλά ακολουθώντας τον κύριο Δάρα, τον κύριο Στούμπο, τον κύριο Ελευθερόγλου, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι είσαι ένας υπήκοος και ακόλουθος, εντάξει, μιας ισχυρής φυσιογνωμίας που σημαδεύει μια πολιτική επιλογή. Και για να μην το πάω παραπέρα για τις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω κάτι που το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω για όσους μας ακούσουν. Εγώ θα περίμενα σε αυτή τη συγκυρία μια χειρονομία από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ιδιαίτερα τις πιο μεγάλες και τις πιο σοβαρές, να έχουν συνενωθεί για μία και μοναδική δημοσκόπηση, επειδή υπάρχει και το οικονομικό κόστος και το κόστος παραγωγής της, που να είναι με κάλπη πανελλαδικής φάσης
και να είναι ακριβώς πιο αξιόπιστη ως προς την παροχή αυτής της φωτογραφίας. Αυτό το φαινόμενο, κύριε Στούμο και κύριε Ελευθερόπουλο, δεν είναι ελληνικό. Όχι, όχι. Να θυμίσω τι έγινε προχθές. Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Μόλις προχθές στην Ολλανδία. Δεν έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Έχουμε exit polls. Αλλά που πέσανε είναι τελείως διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις. Παντελώς έξω. Παντελώς έξω. Είναι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συνήθες το φαινόμενο. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Και οι εταιρείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν. Γιατί δεν υπάρχουν τα εργαλεία. Τα ίδια εργαλεία. Όχι. Συνεχίζουν να χρησιμοποιούν με μονές τα ίδια εργαλεία. Και οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσουν κακώς. Έχουν άμεση σχέση και εμπλοκή με δουλειές κρατικές. Ή ιδιωτικές. Ή και ιδιωτικές, αυτό ήθελα να πω. Άρα λοιπόν, αυτοί μεγάλη... υπάρχουν δεσμεύσει τέτοιου είδους. Υπάρχουν πάρα πολλοί, κύριε Ελευθερόπουλο, οι οποίοι λένε ότι με παίρνουν τηλέφωνο και ξέρω ποιο κόμμα έχει χρηματοδοτήσει την έρευνα. Την δημοσκόπηση. Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το πληρώνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά δεν βλέπω να, αυτό που λέει και ο Δημήτρης, να συνεννοούνται και να προσπαθήσουν να κάνουν μια σύνθεση. Έστω για μία, μέτρησης. Όχι ότι και αυτή θα πέφτει μέσα, εκτιμώ, αλλά τουλάχιστον πιο αξιόπιστη από αυτό που βλέπουμε. Όταν βλέπουμε δημοσκοπήσεις που ξεκίνησαν πριν 6 μήνες, με 18 μονάδες διαφορά και οι ίδιες εταιρείες μέσα σε λίγες μέρες ή σε λίγες εβδομάδες έχουν φτάσει τη διαφορά σε μονοψήφια νούμερα, δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα. Αυτή είναι ήδη δεδεδομένη. Χαιρετίζω που το λέει ο συνάδελφος, με τη διαδρομή του και το κύρος του. Λέω, το έχω ξαναπεί, και μόνο το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο περίπου 15. Δηλαδή, όσο είναι πιο πριν ο χρόνος ο πολιτικός, κάτι περίεργα νούμερα, και όσο πλησιάζει ο πολιτικός χρόνος, βλέπουμε, δεν είναι ότι υπάρχουν τέτοιες τεράστιες μετακινήσεις. Δηλαδή, η ήδη αποτυχία των δημοσκοπήσεων σε ένα βαθμό για τη χώρα μας είναι η εξής. Εδώ, ας το πάρουμε από την προπαγανδιστική πλευρά. Και το παίξαν και λίγο και μια σειρά εταιρείες, για να θυμίσω ακόμα και στο θέμα της καταλληλότητας προς την Πρωθυπουργία. Πόσο έχουν αλλάξει τα μεγέθη. Δεν άλλαξε τώρα το μέγεθος ξαφνικά στην κοινωνία, πώς βλέπει καταλληλότερο για την Πρωθυπουργία τον Α ή τον Β ο πολίτης. Και το κυριότερο, το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, ας το πούμε, αυτό δεν είναι, δεν παραβιάζουν εκλογική νομοθεσία, έλεγαν διάφοροι ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης σε έναν βαθμό και διάφοροι άλλοι, ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε δημόσιες συγκεντρώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πάρω έτσι, να το πάρω λαϊκά. Το έχουν συζητήσει πολύ. Τώρα ήταν αστειότητες αυτά. Όχι γιατί το έδειξε και η προεκλογική εκστρατεία. Αλλά γιατί πράγματι η κοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή, και ο άνθρωπος που θέλει να παρακολουθήσει τι θα πείτε εσείς αύριο σε μια συγκέντρωση κτλ. Θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι του λέει ο δημοσκόπος ή του αποτυπώνει κάποιος άλλος. Και ήταν και βλακώδης η επιχειρηματολογία που πολλές φορές επαναλάβεται δυστυχώς και από συναδέλφους μας που ασχολούνται. Εάν εδώ ήταν περισσότερα τα ποτήρια, να το πω έτσι, ή εκεί τα μαχαιροπύρουνα. Εδώ μιλάμε για πολίτες. Και αν θέλουμε να τους βοηθάμε όλοι, θέλουμε από τους πολίτες να κρίνουν επιχειρήματα, τον αντίλογο και μετά ας διαλέξουν. Να επανέλθω σε ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει κυρίως αυτούς που δεν έχουν ζήσει παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ είναι οι πιο νέοι. Και λένε ότι πόσο πιο χαμηλά, με ποια έννοια, ότι υπάρχει τεράστια απόλωση, δεν μιλάμε επί της ουσίας, διχασμένος ο κόσμος, δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δεν μπορεί να βάλει κάτω τα προβλήματα να κάτσουμε να συζητήσουμε. Εσείς, ως έμπειροι δημοσιογράφοι που έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, ασπάζετε αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε σε εκλογές στις συνθήκες πόλωσης. Έτσι, επειδή η διαδρομή έχει δείξει πολλές φορές και πολλές διαδρομές στην Ελλάδα ότι υπήρχαν συνθήκες πόλωσης και διχασμού, εκείνο που μου έκανε εντύπωση σε αυτήν την αναμέτρηση είναι ότι δεν κάτσε ένα τραπέζι ούτε και τώρα. Να τσακωθούν από τη λέξη εισαγωγικά, να διαφοροποιηθούν πολιτικά. Άλλοι μόνο αν σε μια δημοκρατία όλοι είχαμε την διάποψη. Δεν έδειξαν στους πολίτες, γι' αυτό και με προβληματίζει ότι θα υπάρχει αποχή, παρά τις κινητοποιήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό, το ότι δεν έχουν ακούσει από τους πολιτικούς ηγέτες σήμερα, εδώ που φτάσαμε, μετά από τα μνημόνια, μετά από τόσο πόνο, μετά από τόσο αίμα και δάκρυα, να καταφέρουν οι πολιτικές ηγεσίες να κάτσουν ένα τραπέζι, να συζητήσουν, να συμφωνούν σε 5 βασικά πράγματα. Και να διαφωνήσουν εκεί που μπορούν να διαφωνήσουν. Πάμε σε συνθήκες, λες και έχουμε κλείσει τα αυτιά μας, λες και είμαστε το 1981, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό για μένα είναι πρόβλημα της δημοκρατίας, της ουσίας της δημοκρατίας. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Βεβαίως δεν είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος εμείς οι δημοσιογράφοι. Πολλές φορές είμαστε και μέρος του προβλήματος. Όχι, εμείς το έχουμε πληρώσει και ακριβά κιόλας. Αν δεις και τις κυκλοφορίες. Και το λέω με την έννοια ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε συμβάλει και εμείς οι δημοσιογράφοι ατομικά, ο καθένας, σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό. Και τα μέσα δεν έχουν βοηθήσει. Δεν έχουν βοηθήσει να μην ασχοληθούν με τη μικροπολιτική, να μην κάνουν αναπαραγωγή, αν θέλετε, αυτής της καθημερινής μικροπολιτικής και να μιλήσουν για την ουσία. Κοίταξε, είναι μεγάλη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, αν τα μέσα ανήκουν στους δημοσιογράφους. Αν τα μέσα σήμερα ανήκουν σε επιχειρηματίες, εισαγωγικά θα πω τη λέξη, που είχαν σχέση με τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημερωσίας, έχουν παραδοθεί στην πλειοψηφία τους σε ολιγάρχες. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πραγματικά θα μας πάρει χρόνο. Δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει στα μέσα ενημέρωση και οι κυκλοφορίες είναι τραγικές. Δεν συζητάμε για τις κυκλοφορίες των εφημερίδων, αλλά είναι γενικότερο πρόβλημα και του διαδικτύου και γενικά της ενημέρωσης των πολιτών.
θέλει συζήτηση, θέλει προσπάθεια και θέλει να λάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό, να προσθέσω τη γνώμη μου. Υπάρχει δική μας ευθύνη ως πρόσωπα και ως επαγγελματίες του χώρου της ενημέρωσης όσον αφορά τη διοντολογία. Δυστυχώς εγώ πρέπει να πω, το έχω ξαναπεί, όχι μόνο λόγω αυτής της περίοδου της εκλογικής, ότι το ζήτημα, το πώς διασταυρώνει κανείς και το πώς ξεδιπλώνει τη σχολιαστική του αιχμή πάνω στο δεδομένο γεγονός, αν συμφωνήσουμε ότι δεν παραβιάζουμε τα γεγονότα, γιατί προχτές ήρθε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και μίλησε και αυτός για τα fake news, να φέρω ένα παράδειγμα, που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει πολλοί συμπολίτες μας. Αυτό δείχνει ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει ένας προβληματισμός σήμερα για το ρόλο που παίζουν διάφορα μέσα και πολύ περισσότερο, ας το πω έτσι, η σφαίρα η ιντερνετική, όπου εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή. Και νομίζω ότι ο παραδειγματισμός φαίνεται ότι ακόμα και έμπειροι συναδελφοί μας, δεν θα πω κανένα όνομα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε μετά να έχει πάρθει μια πρωτοβουλία να συζητήσουμε δημόσια εμείς ασχέτως τι κάνουν οι πολιτικοί, το πώς κάνουμε αυτή τη στιγμή το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι βλέπω μια διαρκή εκτροπή, όχι από πάρα πολλούς, αλλά από πολλούς, ιδιαίτερα στα βαριά επίθετα και τους χαρακτηρισμούς. Όχι στην πολιτική πρακτική, αλλά στο πρόσωπο. Γιατί, κύριε Στουμπόη, η πολιτική αντιπαράθεση είναι όχι απλώς. Αναγκαίο στην τελική δημοκρατία. Ακριβώς. Είναι αναγκαία αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχει δυνατότητα όμως μιας πολιτικής έντασης ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή. Για τις ιδέες μας και για τις απόψεις μας και όχι για το πρόσωπό μου και το πρόσωπό σας. Για το πρόσωπο και για τον τρόπο ζωής, να το πω έτσι. Να μην το πω τώρα διαφορετικά, γιατί θα μπούμε στα παραδείγματα. Επίσης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι για πρώτη φορά αυτό το διάστημα, εγώ το σχολιάζω τώρα και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Καλά, έχουμε την εμπλοκή των επιχειρηματιών, αλλά αυτή τη φορά είχαμε μια έντονη παρουσία ενός μεγαλοεπιχειρηματία και επικεφαλής ποδοσφαιρικής ομάδας που είναι υπόδικος. Δεν θα πω τίποτα άλλο, τώρα ξέρουμε όλοι για ποιον μιλάμε, αλλά τι θέλω να πω. Πάρα πολλές συνεντεύξεις έδωσε αυτό το διάστημα. Αυτό κάτι δείχνει. Γιατί και σε άλλες χώρες υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες και επικεφαλής ομάδων στις προεκλογικές πολύ περισσότερες. Στην Ιταλία που την έχετε ζήσει κιόλας. Αρχίζει και θυμίζει άλλα φαινόμενα. Ήταν πολύ. Αλλά το βασικό φαινόμενο που θέλω να πω είναι, επειδή έχει καλλιεργήθηκε, το λέω με καλή την πίστη τώρα και ας δεχτώ και κριτικές. Άλλωστε η κριτική γόνιμη είναι. Λέω το εξής. Ειδικά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ζούμε και μια στροφή σε έναν. Ας το πούμε έτσι, σε μια παλινόρθωση συντηρητισμού με ακροδεξιά στοιχεία, λέω εγώ. Αυτό εκδηλώνεται κυρίως μέσα από τα νέα ζητήματα. Πού πάει η Ευρώπη, ποια είναι η μετανάστευση, όχι μόνο για την Ευρώπη. Αν δείτε τι γίνεται στην Αφρική, τώρα δεν ασχολείται κανένας. Είναι τερατώδης η κατάσταση ανάμεσα στις διάφορες αφρικανικές χώρες που μετά θα χτυπήσουν και την πόρτα της Ευρώπης. Και ούτω καθεξής. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Εμείς, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τη λειτουργία της καλύτερα, όποια και αν είναι η φανέλα μας, να το πω έτσι, η ιδεολογική. Ή τέλος πάντων της πολιτικής πρακτικής, δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από ένα δεδομένο που το ζητάει ο πολίτης και εγώ το βλέπω. Το έχω πει και διαφορετικά, στο πω και λίγο κριτικά, ότι πάρα πολλοί συναδελφοί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ήταν αποφασισμένοι να είναι υποψήφοι, εκδηλωνόντουσαν δημοσιογραφικά, υποτίθεται, ενώ στην ουσία εκδήλωναν ή παρουσίαζαν το ρόλο του, να μην το πω τώρα βαριά, του φορέα της πολιτικής γραμμής. Λειτουργούσαν σε εκπρόσωπη τύπου. Ναι, δεν είναι λογική αυτή. Εγώ είμαι των καθαρών σχέσεων, δικαιούται και ο δημοσιογράφος να κάνει πολιτική επιλογή. Μπορεί να έχει και. Αλλά δεν γίνεται να το πούμε και άποψη. Γιατί έχουμε και την εμπειρία. Λέω ένα παράδειγμα, και η Ιταλία που αναφερθήκατε. Ας πούμε, και όταν κατέρεε η χριστιανοδημοκρατία στην Ιταλία με την υπόθεση καθαρά χέρια και άρχισε το φαινόμενο του Μπερλουσκονισμού, δεν είχαμε τόσο άταχτα φαινόμενα και ανάμεικτα όσο έχουμε εδώ, διότι και ο Μπερλουσκόνη πήρε πολιτική πρωτοβουλία μπροστά στον κόσμο να διεκδικήσει, να κρατήσει το κομμάτι του συντηρητισμού που είχε μέχρι τότε η χριστιανοδημοκρατία. Και είδαμε και που κατέληξε. Αλλά λέω, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και γι' αυτό αναφέρθηκα και στην υπόθεση του Μπάνον. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο Μπάνον έχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση, έχει και δικούς του πόρους αλλά και άλλη υποστήριξη, που δείχνει, είδαμε και τη συζήτηση στην Αμερική για την αλληλεπίδραση των μεγάλων χωρών στις κάλπες. Και παίζεται αυτό και παίχτηκε και εδώ. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς κάποτε, ας το πούμε, στο Βυζάντιο. Η ιστορία με την ψάξει κανείς, οι εικονοκλάστες και οι υπερασπιστές, ας το πούμε έτσι, είχαμε τους Τίμιους και είχαμε και τους χρηματοδοτούμενους ή την προσπάθεια ανατροπής του ενός αυτοκράτορα με τον άλλον και του Πατριάρχη κτλ. Αν μιλάμε τώρα για έντιμη αντιπαράθεση, είναι γόνιμη και ουσιαστική. Αν μιλάμε για την επιπληρωμή αντιπαράθεση και μάλιστα με την ξένη παρέμβαση, όχι ότι μπορείς να την εμποδίσεις με συνθηματολογία, αλλά να βάλεις δικλείδες ελέγχου. Ακόμα και τώρα οι Αμερικανοί το ελέγχουν. Για να μην το πω τώρα αναλυτικά. Έτσι, τελειώνοντας σιγά σιγά αυτή την συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω και ουσιαστική, γιατί ακριβώς δεν κάνουμε κομματική αντιπαράθεση, δεν ακούμε μονολόγους, κάνουμε μια συζήτηση με ανθρώπους σαν και εσάς που έχετε φάει τις εκλογές με το κουτάλι. Θέλω να επανέλθω.
Και θέλω να επανέλθω για να κλείσουμε με θετικά. Γιατί πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Και αυτό δεν είναι απλά δικαίωμά του, αλλά είναι η υποχρέωσή του. Διότι υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός παντού, σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν θέματα που απασχολούν σε κάθε χώρα, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που λέμε ότι υπάρχει αυτή η πολιτική ένταση και πάμε να ψηφίσουμε για ευρωεκλογές και ουσιαστικά πάμε σαν ψηφίζουμε εθνικές εκλογές. Σε όλη την Ευρώπη. Θέλω λοιπόν αυτό το πράγμα. Μας ακούει ένας 17χρονος, είδαμε πόσοι θα είναι αυτοί οι 17χρονοι. Γιατί να πάει να ψηφίσει, κύριε Αληθερό? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει ο 17χρονος, πρέπει να ψηφίσουν όλοι πρώτα απ' όλα. Δεν τους ξεχωρίζω ως πολίτες ενεργούς πλέον, αφού έχουν αυτή την ευκαιρία να ψηφίσουν. Τη Μάλτα ψηφίζουν από τα 16, για να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί από τους δρόμους που βρίσκονται συνήθως, από το διαδίκτυο που βρίσκονται συνήθως, πρέπει να πάνε στην πραγματική ζωή και την πραγματική ζωή την καθορίζουν οι ίδιοι με την ψήφο τους. Αυτό να θυμούνται. Αντί να δείχνουν το ποιος φταίει, πρέπει να λάβουν και οι ίδιοι τις ευθύνες τους για να αλλάξει αυτός που φταίει στη ζωή τους. Μάλιστα. Κύριε Στούμπο. Νομίζω ότι όχι μόνο για τους 17χρονους και για τους 77χρονους, ναι, για να συμφωνήσουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, ίσως συμφωνάμε, αλλά είναι γόνιμο για σήμερα. Επειδή σπανίζει η ευκαιρία των συζητήσεων με ψυχραιμία, και το λέω και για το όφελος της δημόσιας τηλεόρασης και για τη δουλειά αυτών των ημερών, έχει σημασία, εγώ να το πω και διαφορετικά, ίσως να φανώ εγώ ο περίεργος άλλη μια φορά, ότι ας πάνε και οι νέοι και οι παλιότεροι ψηφοφόροι και ας ψηφίσουν και ένα μικρότερο κόμμα. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή εγώ μια απόπειρα ανατροπής. Λέω, έχει σημασία να νιώσουμε όλοι μας ότι ο πλουραλισμός ο πολιτικός είναι στοιχείο στερεώματος της δημοκρατίας και δοκιμασίας προσώπων, επιλογών και κυρίως αποτελεσμάτων. Και μετά, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, η δημοκρατία παραμένει ισχυρή. Και θυμίζοντας αυτό, δυστυχώς, κομμάτια της κυρίως αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων μικρότερων κομμάτων, πολλές φορές έφτασαν σε ένα λόγο ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας κτλ. Κινδυνεύει από ποιους, έχει σημασία να λέμε, και από ποια φαινόμενα. Όχι γενικόλογα. Η δημοκρατία μας, ξαναλέω, δεν κινδυνεύει. Θα κινδυνεύσει αν οι νεότεροι άνθρωποι δεν καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία, όπως ενδεχομένως και στις σχέσεις τους, για να το συνεχίσω, αν είναι δίπλα-δίπλα και επικοινωνούν με το SMS και όχι με την πραγματική ζωή, τη δική τους και τη δική μας. Και θα δούμε την προσπάθεια της συνέχειας. Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι εάν δεν πάω να ψηφίσω, τότε παραχωρώ το δικαίωμα στον άλλον να αποφασίζει αυτός για μένα. Και να ψηφίζει αυτός το κόμμα που θέλει και για μένα. Ότι μεγάλη ανατροπή την έκανε ο Ομπάμα όταν σήκωσε από τους καναπέδες και οδήγησε κοινωνικές ομάδες μεγάλες που ήταν αποκλεισμένες από τη διαδικασία στην κάλπη. Εκείνη το στοίχημα για όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Στούμπος, δημοσιογράφος, διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας Αυγή.